Λίγες ημέρες πριν την προκήρυξη των εκλογών, οι πιέσεις προς την Ελλάδα εντείνονται προκειμένου η προεκλογική περίοδος να μην αποτελέσει τροχοπέδι στην πιστή εφαρμογή του μνημονίου. Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο MTV3, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Όλι Ρέν, χαρακτήρισε λάθος την ένταξη της χώρας στο ευρώ. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα ή να επικρίνω κανέναν. Όμως το γεγονός ότι η Ελλάδα μπόρεσε να ενταχθεί στην Ευρωζώνη το 2001 είναι, κλείνοντας εκ των υστέρων και ίσως από τότε, μεγάλο λάθος. Την Κυριακή το τηλεοπτικό δίκτυο CBS θα μεταδώσει δηλώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ στην εκπομπή 60 Minutes, σύμφωνα με τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο της χρεοκοπίας ή ακόμη και της αναγκαστικής εξόδου από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ίδια εκπομπή, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Wolfgang Schäuble τάσεται ανοιχτά υπέρ της παράτασης της θητείας Παπαδήμου, προσθέτοντας ότι οι Έλληνες ψάχνουν στη Γερμανία τον αποδιοπομπαίο τράγο. Από την Κύπρο, ο Λουκάς Παπαδήμος επανέλαβε ότι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα επιτευχθεί στο τέλος του 2013 με την προϋπόθεση της απαρέγκλητης στήρησης των συμφωνηθέντων. Το 2013 θα είναι μια δύσκολη χρονιά, όμως αν μείνουμε σταθερά προσιλωμένοι στην εκπλήρωση των στόχων μας και αν υλοποιήσουμε αποτελεσματικά τις μεταρρυθμίσεις που έχουμε αποφασίσει, αναμένεται ότι θα αρχίσει η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το δεύτερο ήμιση του 2013. Δυστυχώς, η προσπάθεια αναδιάρθρωσης οικονομίας συνεπάγεται για κάποιο χρονικό διάστημα μεγάλο κοινωνικό κόστος και έχει οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας και τη μείωση του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων. Μιλώντας μάλιστα στο περιοδικό Spiegel, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιπλέον περικοπών τον Ιούνιο μετά και την αξιολόγηση της Τρόικας. Θέλουμε να επικεντρωθούμε στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να αποφύγουμε τις γενικές περικοπές μισθών και συντάξεων. Αλλά τον Ιούνιο θα πρέπει να αποφασίσουμε για το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα και δεν αποκλείω να υπάρξουν και άλλες περικοπές προκειμένου να εκπληρωθούν οι όροι του προγράμματος βοήθειας. Οι μεταρρυθμίσεις θα είναι επώδυνες. Χωρίς τη στήριξη του λαού δεν θα μπορέσουμε να τις εφαρμόσουμε. Έρευνα για την ελκυστικότητα στην ίδρυση επιχειρήσεων που διενήργησε η Austrian Business Agency για λογαριασμό του Αυστριακού Υπουργείου Οικονομίας δείχνει παντελή έλλειψη μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, που κατατάσσεται τελευταία μεταξύ 14 χωρών, αφού στην κλίμακα 1 έως 4 με άριστα το 1 βαθμολογήθηκε με 3,7. Χαρακτηριστικό είναι πάντως ότι το εργασιακό κόστος και η φορολόγηση των επιχειρήσεων βρίσκονται πολύ χαμηλά στη λίστα αξιολόγησης των δυνητικών επενδυτών. Οι τομείς που αξιολογούνται στις υψηλότερες θέσεις είναι τα ενεργειακά δίκτυα, το εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, τα δίκτυα επικοινωνίας, οι επιδοτήσεις στην έρευνα και η πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Σύμφωνα με έκθεση της HSBC, η Ελλάδα θα μπορούσε το 2015 υπό προϋποθέσεις να έχει μεταβληθεί σε επενδυτικό Ελντοράντο, αν επέλεγε την έξοδο από την Ευρωζώνη. Έχουμε συνδεθεί με την Ειρήνη Αναστασοπούλου από την Deutsche Welle. Καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα, Σπύρο. Έχουμε καταρχάς τις δηλώσεις της Γερμανίδας Υπουργού Εργασίας, η οποία λέει ότι η Γερμανία μπορεί να δώσει θέσεις εργασίας σε Έλληνες. Αλλά να ξεκινήσουμε από τη συνέντευξη Σόιμπλε. Ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, δανεικά τέλος από το Βερολίνο. Κομμένα τα δανεικά, όπως λέει και το τραγούδι, Σπύρο. Με άλλα λόγια, απέκλεισε κατηγορηματικά να δώσει η Γερμανία χρηματική βοήθεια σε χώρες της Ευρωζώνης που θα είχαν ανάγκη. Δεν αναφέρθηκε σε ονόματα, μίλησε γενικά. Είπε ότι εμείς, σαν Γερμανοί, κάναμε ό,τι ήταν απαραίτητο. Οι χώρες με ελλείμματα τώρα εφαρμόζουν τα μέτρα λιτότητας. Βρισκόμαστε σε πορεία που θα μας οδηγήσει προς μια δημοσιονομική ένωση. Και υπάρχει και ένας ισχυρός μηχανισμός στήριξης ως δικλίδα ασφαλείας. Το σημαντικό είναι τώρα να εφαρμοστούν οι υποσχέσεις και να μην δημιουργούμε συνθήκες ασφυξίας στο λουλούδι της εμπιστοσύνης, έτσι το αποκάλεσε χαρακτηριστικά, που πάει να ανθίσει. Παραδέχτηκε ότι ο ρόλο κλειδί της χώρας του σε αυτή την κρίση, είπε μάλιστα ότι η χώρα μου δανείζεται με πολύ χαμηλά επιτόκια, αλλά αυτό δεν μπορεί μακροπρόθεσμα να συνεχιστεί, γιατί, και το χαρακτήρισε έτσι, αποτελεί δείγμα βεβαιότητας στις αγορές τώρα. Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις της Υπουργού Εξωτερικών, της Ursula von der Leyen, είπε νομίζω το αυτονόητο, δηλαδή ότι η Γερμανία ως εύρωστη οικονομία έχει πάνω από 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας κενές και θέσεις μαθητείας, τις οποίες θα μπορούσε να καλύψουν νέοι οι οποίοι έρχονται από χώρες που έχουν ανάγκη και ονομάτισε την Ελλάδα. Άρα λοιπόν θα ήταν μια πολύ καλή λύση να έρθουν αυτοί οι άνεργοι στη Γερμανία. Είπε ότι θα αναλάβει σχετική πρωτοβουλία για να γίνει αυτό και παρέπεμψε μάλιστα τους νέους της Ελλάδας να επισκεφθούν στο διαδίκτυο την ευρωπαϊκή πύλη Eures για την επαγγελματική κινητικότητα, και αυτό είναι μια χρηστική πληροφορία που δίνουμε, όπου μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες αν θέλουν να βρουν δουλειά στον ευρωπαϊκό χώρο, Σπύρο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη, για τις πληροφορίες σου.